Επίσης, κάτι θέλω να προσθέσω που δεν το έχω πει, αλλά για όλοι αυτοί που αναρωτιούνται με πόσα άτομα και το τι έκανα εκεί πέρα στο στούντιο. Λοιπόν, όποιος θέλει να ξέρει την αλήθεια, μπορεί να ρωτήσει τον Dennis Cage, τον παραγωγό του Βλάκα. Okay. Τον Dennis Cage να ρωτήσετε με πόσα άτομα ήρθε ο Mad Clip. Και να ρωτήσετε τον Dennis Cage γιατί του έλεγες ευχαριστώ του Mad Clip. Ξέρετε γιατί? Επειδή του τη χάρισα του Βλάκα, του τη χάρισα του Παλικαρά, επειδή είχε μόλις καταλάβει με τι ηλίθιο είχε μπλέξει, που τον παράτησε το παιδί μόνο του, μες στη νύχτα. Οκ. Okay. Και έλεγε ευχαριστώ μάγκες, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε χειρότερο αυτό που είχε πάθει που τον παράτησε ο φίλος του, παρά να τον παράγαμε εμείς. Εννοείται δεν είμαστε τέτοια τσουτσέκια. Καταλαβες. Τέλος πάντων. Εγώ όμως έχω μία απορία όμως ρε πούστη. Μωρή λεσβία. Επειδή σαν λεσβία είσαι έτσι με τα μούτρα σου και το κούρεμα που έχεις. Σαν λεσβία είσαι. Μωρή λεσβία. Μωρή που γαμάς και δέρνεις. Έτσι. Πού ήσουν εχθές που έκανα meet and greet στο στούντιό σου? Πού ήταν όλοι αυτοί οι μάγκες που συναρμολογείς στα βίντεο κλιπ σου και τους βάζεις από πίσω με τα Καλάσνικοφ? Πού ήταν όλα αυτά εχθές? Μωρή καριόλα. Μωρή λεσβία. Πού, Βλάκα.